Όποιος λοιπόν δεν κάνει τη σωστή κίνηση ή τη σωστή επανεκκίνηση, μπορεί αυτό το εργαλείο που είναι εργαλείο για την κοινωνία και για τον ίδιο να είναι ένα εργαλείο επικίνδυνο στα χέρια του. Άρα η επιλογή είναι το α και το ω. Η γνώση των διαδικασιών είναι απαραίτητες να είναι γνωστές προφανώς για εκείνους οι οποίοι θέλουν να διακυβερνήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το τρίτο, αν με επιτρέπετε, να είμαστε με κεραίες, ανοιχτές και μάτια και αυτιά κοντά στην κοινωνία, να μπορούμε καθημερινά να παίρνουμε τα μηνύματα, τα προβλήματα, διότι και εμείς είμαστε πομπή προς τα πάνω, προς την κυβέρνηση, είτε συζητώντας είτε πιέζοντας. Καμιά φορά, ξέρετε, η διαχείριση των προτεραιοτήτων είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ποιος πιέζει περισσότερο, γιατί πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα την ίδια στιγμή. Είναι μια υποχρέωσή σας, θα έλεγα, και μια ευθύνη σας. Άρα, με αυτές τις σκέψεις, θέλω να γιορτάσετε κάποια στιγμή, γιατί σας έχω δώσει τον τρόπο της μακροζωίας, τα 100 χρόνια του τι θέλει, να δώσετε μεγάλη δύναμη στον εαυτό σας για τη νέα ανάληψη ή την επανακίνηση των δικών σας ευθυνών στην τοπική αυτοδιοίκηση και τελικά πιστεύω το ταξίδι στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα ταξίδι που θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά, στην ψυχή και στο μυαλό για όλη σας τη ζωή. Καλή δύναμη σε όλους.